Εγώ να σα πω ότι την ώρα που μπήκα στο Ασαντσέρ με την Μαρία μου είπε. Συγγνώμη που γελάω γιατί θα φανώ. Δεν ξέρω, είναι άσχημο έτσι όπω το κάνω. Ε, ότι ε, πήγαινε κάθε Κυριακή σε εξομολόγηση. Έκανε κανονική εξομολόγηση μικρή τι Κυριακέ. Ναι. Ε? Καθολικό. Κατήχηση, βέβαια. Ναι. οκ. Okay. Και τι ναι. δηλαδή, Για πε, ε, Τίποτα. Είμαι του κατηχητικού. Εντάξει, γι' αυτό θέλω να ορλιάξω. <laughs> δηλαδή, πραγματικά. <laughs> Η Μαρία Κονεδίου του κατηχητικού, καταλάβατε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πρέπει να νιώθει πολύ σαν στο σπίτι σου εδώ πέρα. Ε, α, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, σου θυμίζω, θα σου κάνω κάποιε ερωτήσει. Θέλω να είσαι ειλικρινή, <laughs> γιατί ξέρει, δεν ξέρω το έχει πάρει χαμπάρι. Έχουμε φτιάξει επίπεδο αγιότητα από όλου του καλεσμένου. Έλα τώρα. Ναι. Και εξή βγαίνουν στι εκπομπέ μέσα πώ έχουν πάει οι προηγούμενοι, οι τωρινοί. Οπότε κοντράρεστε, είναι τα κεφαλάκια σα και κοντράρεστε σε ποσοστά. Οπότε ε, θέλω να είσαι πολύ ειλικρινή για να, να φτάσει κορυφή. Μπορεί να φτάσει κορυφή, Μαρία, να το ξέρει. Για να αυτό. δούμε. Λοιπόν. Έλα. Θέλω να θυμηθεί με ποιον ηθοποιό έχει ανταλλάξει το πιο αμήχανο φιλί μέχρι σήμερα. Οπουδήποτε. Είτε θέατρο, είτε σινεμά, σύριαλ, whatever. Έλα ρε Θέμη. Προφανώ υπάρχει κάτι δεν σε αφήνω να φύγει τώρα αν δεν το πει. Ένα μηχανοφιλί ε... θέλω. Ήταν στου. Ε... Α, μα, κοίτα τι είσαι τώρα. Όλε τέτοιε ερωτήσει θα είναι. Όχι, όχι, άλλε είναι μαγικέ. Αμήχανο. Ε... Στου αληθινού έρωτε. Ποιο ήταν αυτό, αυτό στον Α. Ναι. Που ήταν κάτι αυτοτελή επεισόδια. Ναι. Με ποιον είχε αληθινό έρωτα εκεί. Ε, με δύο, όμω. <laughs> Ήταν αμήχανο και με τους δύο, ήταν δηλαδή... Ήταν αμήχανο, μωρέ, με τον, με, 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 τον κύριο Φίλιππο, τον Σοφιανό. Α, okay. Γιατί ήμουνα, ήμουνα, και πιο μικρούλα και... Εντάξει, τράπη, Άρα μπλόκαρες εσύ. Ναι. Είχες μπλοκάρει, οκ. Okay. Εντάξει, πού είναι το παράξενο της ερώτησης και δεν θες το πεις. Το είπα όμως. Θέλω να μου πεις τρεις σεξι άντρες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και φυσικά όχι τον άντρα σου. Ο άντρα σου είναι ο τόπο, υποτίθεται για σένα. Για να μην έχω και παρεξηγήσει και με κυνηγάει τώρα, βάζει. Θέλω τρει άντρε, έξι αφού. Θα σε κυνηγάει, άμα πω τρει, έξι άντρε. Εμένα okay, θα ξένα κυνηγάει. Εσένα θα κυνηγάει, μετά. εμένα και δεν με κυνηγάει. Μπορώ να θε στο διευκολύνω, να σου κάνω μια έκπτωση, να πει δύο Έλληνε και ένα ξένο. Να δει τι καλό είμαι. Α, λοιπόν, ξένο, ο Μπράντλι Κούπερ. Οκ. Το είπε και πολύ γρήγορα. Γιάννη. Αμέσω <laughs> είπε τον Μπράντλι <Bradley> Κούπερ. <laughs> πολύ γρήγορα τον είπε. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Δώσε μου μια βοήθεια. Βοήθεια σου δώσω εγώ τα γούστα σου. Α! Να μη σκεφτώ. Ε, παιδί μου, να, να, να σκεφτούμε άντρε να βοηθήσουμε. Τι... Α το καλύτερα, άμα να κλείσω το σπίτι μου, εντάξει, κεραυνό. Α... Μου δώσατε κεραυνό. Εσύ στετέ. Το μελέτη ηλία το ξέρει. Ναι. Ο μελέτη ο Ηλία που τον ρώτησα την αντίστοιχη του καραντέτσι ερώτηση είπε Μαρία Κορινθίου να ξέρει. Κι όμω πήγα να πω τον Ηλία, το ξέρει. Πάλι φιαλέ. Ναι. Έλα ρε. Ο Γιάννη Σεβά αυτή τη στιγμή ψάχνει το μελέτη ηλία στο Instagram, τσεκάρει που μένει και πηγαίνει. Και στάνγκογλου. Και... Α, μια σου βγαίνουν τώρα ξαφνικά. Είμαι <χει> ε, ε, ειλικρινή. Ναι. Θέλω να μου πει την καλύτερη σου συνεργασία, πάλι οπουδήποτε. Είτε θέατρο, σινεμά. Κρυστο, κάθε φορά που λέω συνεργασία, να ξέρει ότι είναι παντού. Και αντίστοιχα μία που δεν τρελάθηκε. Εκεί εσύ, έτσι. Πολύ ερωτικό εδώ ε. <inadvertent> είναι αυτό το Ναι. Εκεί. Είναι. Μπα και σε ρίξα και μου κάνει τέτοιε ερωτήσει κι εσύ. Θε να αφαιρέσω την χειρότερη συνεργασία, να μείνω μόνο στην καλύτερη. Όχι. Χειρότερη. Μία ρε παιδί μου που δεν πήγε καλά, που δεν τρελάθηκε. Σαν το μηχανοφιλή. Αντίστοιχα σε μια μηχανή συνεργασία. Αυτό. Ε, δεν μου έρχεται. Άρα δεν υπήρχε, ή δεν σου έρχεται. Όχι, oh, γενικά νομίζω ότι με του συνεργάτε μου, με του συνάδελφού μου. Αλλά και να ήταν δεν θα το έλεγα. Να σου πω και την αλήθεια μου. <laughs> Παρ' όλα αυτά, κατά το ίμιση, πρέπει να μου πει και την uh, καλή συνεργασία. Η και καλύτερη, καλύτερη μέχρι είναι. τώρα. Ε, τη συνεργασία που. Ε, εντάξει, ε, ο Γιάννη Σοβοιατζή. Οκ. Okay, λογικό. Τον λατρεύω. Ναι. Η αγαπημένη μου ερώτηση είναι αυτή, την ξέρει, φαντάζομαι. Την κάνω σε όλου. Έχουμε το φαγητό, τον ύπνο και το σεξ. Είναι οι τρει μεγάλε απολαύσει ή τρει από τι μεγαλύτερε. Βάλτε τα στη σωστή σειρά. Ήπνο. Ήπνο είναι το 1. <laughs> ναι. Μ' αρέσει να κοιμάμαι. Ναι. Ε, σεξ, φαγητό. Βάζει τον ύπνο, ε. Ήπνο ε, εσύ. Μάλιστα. Χαρά μεγάλο εβάζει. Μπράβο, ωραία θα περνάει. <laughs> Όλο θα κοιμάστε. Και μια και αναφερθήκαμε στο σεξ, πώ φαντάζεσαι το σεξ μετά από 30 χρόνια. Απαπα. Πώ να είναι, Μορθέμι. Εγώ θα σου πω. Θα υπάρχει. Με την τρέλα που Δεν... κουβαλά, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει, όχι απλά θα υπάρχει. Θα κρεμιέσαι από του πολυελαίου. Αλλά. Τέλο πάντων που λέω λόγο. Αλλά εσύ θα μου πει. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχει. <laughs> <laughs> Τέλειο ήταν αυτό, δεκτό. <laughs> Έχουμε και κάποια ηλικία να πω. Θέλω να ελπίζω. Λοιπόν, υποθετική επόμενη ερώτηση. Ναι. Και πε ότι δεν είσαι παντρεμένη. Δεν παίζει ρόλο βασικά να είσαι παντρεμένη, όχι αυτό. Ναι, ε, μη. Σου να κάνει ένα εξομολόγηση εδώ μέσα. Ε, ε, εσύ μάλλον να κάνει. Να μπω στη θέση σου δηλαδή. Ναι. Ε, εδώ στο After Dark δεν έχω προλάβει. Στο MAD όμω το εξομολογητήριο το είχαμε κάνει. Ναι. Και είχε πολύ πλάκα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ε. αλλά λυπάμαι πολύ. Τώρα είσαι εδώ. <laughs> λοιπόν, σε αυτή τη θέση που είσαι. <laughs> ε, υποθετική ερώτηση ε. και δεν παίζει ρόλο να είσαι παντρεμένη. Όχι, δεν έχει όχ. Βλέπει ότι ο φίλος της κολλητής σου, καλή ώρα της Λίλιαν, σε κοιτάει λίγο <laughs> παραπάνω από φιλικά. Ναι. Πώς αντιδράς τις στολές, βασικά πώς αντιδράς προς αυτήν τις στολές ή το κρατάς κρυφό για να μην, μην τους το χαλάσεις. Αν ξεπεράσει τα όρια, αν είναι κάτι που δεν, που δεν είναι σωστό, ναι. ε, θα το πω. Αν είναι κάτι που δεν ξεπερνάει, αν τώρα ένα βλέμμα, δεν θα. Απλά με τον τρόπο μου, υποθέτω θα, θα βάλω. Θα βάλω τον bulldog το Γιάννη μπροστά και όλα καλά. Εντάξει, δεκτό. Ε, ναι. Ε, τώρα, άμα δεν είναι κάτι σοβαρό, εννοείται ότι το λέω. Λοιπόν, έρχεται μια μέρα η Σμίνη και σου λέει Μαμά, <laughs> πώ <Μαμά. laughs> γίνονται τα παιδιά. Αχ, θέμη μου. Τι θα απαντήσει, Γιατί αυτό το ρωτάνε Ή όλα τα παιδιά. Μου ξε... τα έχει ξεκινήσει. Ε, αφήνω πια το σχολείο που κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Όντω. ναι. Στην αρχή όμω. Ε, ε, ε της είχα πει ότι αγαπιούνται η μαμά και ο μπαμπά, αγκαλιάζονται και, αδιά, και απ γίνεται πολλή, το παιδάκι. από την πολύ αγάπη. πολύ αγάπη. Έρχεται το ισμινάκι. Ναι. Okay. Κάπω έτσι. Αλλά τώρα πια το παιδί δεν. Νομίζω ξέρει. <laughs> Περίπου. Πώ αντιδρά η Μαρία Κονιθίου στο φάκελο Απιστία. Mm. Πώ με κόβει. Σε, οποιαδι... σε κόβω. <laughs> Εντάξει, όχι, αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να. Σε κόβω έ, έντονη πολύ από τη μία. <laughs> Γι' αυτό εννοείς, έτσι. Αλλά απ' την άλλη σε κόβω και λίγο πιο μπλαζέ. Δηλαδή δεν ξέρω πώ θα το χειριζώσουν. Είμαι κάθετη. Αν είναι να έρθω να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο, ε, δεν το συζητάω καν. Δεν, δεν θέλω. Ε, άνετα θα μπορούσα κι εγώ. Όμω. Ε... Άρα, ό,τι και να σε βγει, φεύγει, αν καταλάβει ότι υπάρχει δηλαδή απιστία, φεύγει από τη σχέση χωρί να το συζητήσει. Ε, χωρί ε... να δώσει μια δε δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα μπορούσα να ζήσω με δε αυτό. Δεν θα μπορούσα. Δεν θα ήθελα να ζήσω και με αυτό. Ό,τι. Και γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ακόμα και Ωραίως. αν ήταν κάτι, αυτό που λέμε στιγμίο λάθο τη μια βραδιά. Στιγμιαίο λάθο. Να το κάνω κι εγώ τότε το στιγμίο λάθο. Αχ, δεν σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Είμαι μεθυσμένη. Ε, απλά έτυχε, ου, πώς όχι, τι στιγμιαίο, ήθελες ή δεν ήθελες, τελεία, αν ήθελες γεια σας. Λοιπόν, <Κι> θέλω να μου πεις τώρα, μεταξύ μας που είμαστε, Α, ναι. ένα αστείο περιστατικό που σου έχει συμβεί σε μια πολύ προσωπική στιγμή με τον αγαπημένο σου από οποιαδήποτε φάση τη ζωή το ξαναλέω αυτό πάντα για να μην παρεξηγηθώ οποτε, οποτεδήποτε. Όχι ειδικά τώρα με το Γιάννη, μπορεί να πα. Δεν χρειάζεται να μου πει πότε. Α, <laughs> α, υπάρχει. Ωραία. Σίγουρα δεν υπήρχε. <laughs> υπάρχει. Πώ δεν υπάρχει. <laughs> Αλλά έλα, ρε, θα είμαι τώρα, δεν θα πω τέτοια πράγματα. Γιατί, παιδί μου, είναι πάλι με τον κύριο Σοφιανό. Όχι. <laughs> να <laughs> <laughs> <λάκα κανώ>, έλα. Θα σε πάρει μετά τηλέφωνο. Αυτό λέω, Παναγία μου, τώρα το σκέφτηκα, ναι. Έλα, δεν το λέω. Γιατί ρε εσύ, άκου... Oh, okay, okay. η Ναταλία, να σου πω κάτι, να σου δώσω ένα παράδειγμα, να πάρει θάρρο. Η Γερμανό μου είπε, ρε παιδί μου, ότι αποκοιμήθηκε. Τι? Αυτό που άκουσα. Τι σου είπε? Την ώρα τη πράξη αποκοιμήθηκε. Όχι του φλερτ και τα προκαταρκτικά. Την ώρα τη πράξη αποκοιμήθηκε. Κανονικό τρόπο. Ε, σιγά το και πράγμα και γενε... τώρα κι εσύ. Σιγά το πράγμα να αποκοιμηθεί την ώρα τη πράξη σεξουαλική, τι εννοεί. Είναι φυσιολογικό και ωραίο για τον άντρα. Τίρα... Είναι σοκ αυτό για τον άντρα, αλλά εσύ να κοιμάσαι. Δηλαδή. Σου φαίνεται. <laughs> <laughs> δηλαδή μαράκι. <laughs> τι έγινε. Έλα, Θέμη, τι λέω. Αφού... Αυτό... Κεραυνού, δεν... δεν λέω. Okay. <laughs> θέλω να μου πει πόσε γυμνέ φωτογραφίε έχει λάβει από τύπου περίεργου που σίγουρα θα σου έχουν στείλει. Περίεργε φωτό, να το πω τέλο ε, καταλάβαμε, Θέμη. <laughs> το φανταστήκαμε. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με το Instagram. Κοίτα εδώ. Ακούω, είμαι όλος αυτιά. Ε, αν το σκεφτεί, είναι λίγο μ, ανησυχητικό. Το ότι μπορεί κάποιο να σε προσεγγίσει τόσο εύκολα στο χέρι σου είναι. Είναι, είναι αρκετά συνήθε φαινόμενο. Ε, και όχι μόνο φωτογραφίε. Αλλά και βίντεο. Ου, και είναι ανησυχητικό γιατί είναι και ανησυχητικό από διάφορε ηλικίε κιόλα που εμεί τώρα μπορεί να γελάμε, αλλά πραγματικά είναι ανησυχητικό. Αλήθεια. Εννοεί πολύ μεγάλε ηλικίε, ή το. μεγάλε και, και μικρέ. Μάλιστα. θέλει. Οπότε είναι αρκετά ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω. Αυτά. Υπήρχε στην καριέρα σου μέχρι σήμερα κάποιο ρόλο που τον συζήτησε, τον δέχτηκες και μετά στην πορεία τον μετανιώσε. Ρολό. Ναι. Όχι. Κάτι που πες ναι και μετά, οκ, okay, ίσω ίσως να μην έπρεπε να το κάνω. Όχι, γιατί είπα, αν είπα όχι κάπου, είπα ναι σε κάτι άλλο. Τώρα εμείς λέμε ότι είπες ναι. Παιδιά, με έχει κάψει. Καλή, ε. <χ> <χ> Άρα δεν ισχύει αυτό. Όχι, για, είπα όχι κάπου, αλλά είπα κάπου αλλού. Γιατί, τι... Γιατί κάτι κρύβεις μάλλον, δεν ξέρω. Όχι, δεν κρύβω. Και τώρα, τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πει ποια είναι η καλύτερη ώρα για σεξ, Όταν δεν κοιμάσαι, φυσικά από αυτά που μα είπε πριν, Πρωί, μεσημέρι ή βράδυ. Κοίτα, στου άντρε νομίζω είναι το πρωί, έτσι δεν είναι. Γιάννη, σε λένε. Εντάξει. Μαρία, σε λένε. Ωραία. Η πήρα. αλήθεια είναι ότι το πρωί εμένα είναι αγαπημένη μου ώρα. Ε, να, νομίζω, ορίστε, να δείτε ότι του απαντάω κι ναι. εγώ. Ναι, ναι, το ναι. πρωί τι σου απανταω κι εγω το πρωι ειναι η πιο αγαπημένη ώρα τη ημέρα το πρωί. Ναι. Νομίζω στι γυναίκε το βράδυ. Okay. Γιατί το βράδυ εσεί, πραγματικά είμαστε τόσο κουρασμένοι. Τι θέλετε το βράδυ από τη ζωή μα, Τι το αντίθετο. Τι το αντίθετο. το π... κάνετε και... recharge, δηλαδή πραγματικά και είσαστε το βράδυ έτοιμε. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Μα πού να έχει όρεξη τώρα πιο πολύ το πρωί. Δηλαδή. Το πρωί είναι που έχει το πρωι ειναι που εχει ορεξη δεν έχει κοιμηθεί. Οπότε ξυπνά φορτσάτο. Ναι. Ε? Ε, 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 όχι, όχι το βράδυ. Ε, εντάξει, το μαράκι. <Συλί> κάνω και εικόνα και στη βροχή. Ποια βροχή. Να βρέχει κιόλα. Μισό. Σεξ, καλό το βράδυ στη βροχή, κάπου θα σε έξω. Όχι στο σπίτι σου. Άρα σε έξω χώρο. Γιατί είπες εσύ σε χώρο. Όχι, δεν είπα χώρο, είπα για την ώρα. Σε βροχή, πού δηλαδή, κάπου έξω σε ένα δάσο. Κάπου βροχερά. Γιατί βροχερά. Με τρολάρι τώρα. Βροχερά, δε. Για σκέψω το. Για να είσαστε μουσκεμά. Γιατί <Τι> έχω, έχω βρει το δασκαλό μου αυτήν εδώ πέρα, δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επίπεδο αγιότητας τη Μαρία Κορυμφίου. Okay.